αυτή η εξέλιξη, η οποία δυναμητίζει το σύνολο των δικαιωμάτων των αυτεργατών, έχει ως αποτέλεσμα αυτό που επιδιώκουν από το 1992 οι εφοπλιστές, δηλαδή την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577 του 1992 και που όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που πίνουν νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη του Μάστριχτ, γιατί αυτός ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός απεικονίζει τη συνθήκη του Μάστριχτ στα πλαίσια των θαλάσσων ενδομεταφρών, θέλουν να επιβάλλουν δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που έχουν επιβάλει στα ποτοπόρα πλοία και στην κρουαζιέρα και να το επεκτείνουν και στα επιβατικά πλοία, των αυτεργάτες χωρίς δικαιώματα, χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Να θυμηθούμε εδώ στην Πάτρα ότι στο βωμό, και λέω στην Πάτρα, στις γραμμές Πάτρας Ιταλίας, ότι στο βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών και οι συνθήκες γαλέρας από τις μειωμένες συνθέσεις και τις δυσκολίες επικοινωνίας πληρώματος και επιβατών, είχαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και έχουν καταγραφεί εφοπλιστικά εγκλήματα. Euroferry Olympia, Normal Atlantic, Costa Concordia, που ενδεικτικά αναφέρουμε. Επίσης να αναφέρουμε ότι εδώ στη γραμμή, στη γραμμή Πάτρα Ιταλία, με υπουργικές αποφάσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του νόμου 4150, όπου μειώνει τις γενικές υπηρεσίες κατά 60% από 1η Νοέμβρη έως 1η του Απρίλη, για τα πλοία της γραμμής Πάτρα Ιταλίας υπάρχουν αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις που στην πράξη ο ελάχιστος αριθμός που τους δίνει το δικαίωμα να εργάζονται μέσα σε αυτά τα πλοία, ενώ εάν θέλουν οι εφοπλιστές κατά επιλογή τους να βάλουν κανέναν αυτεργάτη παραπάνω. Συνθήκες αντιναυτεργατικές σε βάρος δηλαδή των αυτεργατών ισχύουν και στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Άνεργοι ναυτεργάτες δεν πάνε να γραφτούν, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά μέσα από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, παραμάγαζο των εφοπλιστών, αντίστοιχα με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν και στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων, αλλά και στα σωστικά, με αποτέλεσμα η έκδοση των πιστοποιητικών, η έκδοση των ναυτικών φυλαδίων να ταλαιπωρεί τους ναυτεργάτες και ένας αριθμός μέσα από αγανάκτηση και οργή, αλλά λαθασμένα, να οδηγείται σε ιδιωτικές σχολές που πραγματικά απομυζούν τεράστια ποσά μέσα από αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί. Που για μας αποτελεί αιτία πολέμου αυτή η εξέλιξη και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κεντρώνουν στη χρονική περίοδο την προεκλογική περίοδο την οποία διανύουμε. Γνωρίζουν οι εφοπλιστές ότι η τουριστική σεζόν θα σπάσει κάθε ρεκόρ από προηγούμενα χρόνια και θα επιδιώξουν, όπως προανέφερα, να επιβάλλουν συνθήκες γαλέρας και στην επιβατικό ναυτιλία. Τα σωματεία μας ήδη έχουν ξεκινήσει και εντάσσεται και η σημερινή συνέντευξη τύπου σε αυτές τις κατευθύνσεις, να ενημερώνουμε μέσα και έξω από τα πλοία τους ναυτεργάτες για αυτές τις εξελίξεις και να τους καλούμε σε μια ετοιμότητα, σε μια επαγκρίπηση, αλλά και με ένα διοικητικό πλαίσιο στην κατεύθυνση στο να καταργηθούν όλοι οι ναυτεργατικοί νόμοι και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 3577 του 1992 να μην εφαρμοστεί και να θυμίσουμε ότι αν δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι και σήμερα, είναι και αποτέλεσμα των ίδιων των αγώνων των ναυτεργατών. Στους ναυτεργάτες έχουμε 4 πολιτικές επιστρατεύσεις. Και το 2002, και το 2006, και το 2010, και το 2013. Και εκατοντάδες απεργιακούς αγώνες που στη μάχη της περιφούρνησης και στους καταπέτες των πλοίων, με την έμπρακτη αλληλεγγύη των ταξιτών δυνάμεων, το δυνάμεων του ΠΑΜΕ, έχουμε επιτρέψει το να εφαρμοστούν πλήρως κατά την αυτεργατικά σχέδια εφοπλιστών και το μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν καλούμε και να σημάνει συναγερμός παντού και να αγωνιστούμε για την κατάρτιση των αντιναυτεργατικών νόμων και του 3577 του 1992 Ευρωπαϊκού Κανονισμού για ενιαία εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας χωρίς καμία παρέκκληση για το σύνολο του πληρώματος, αύξηση των οργανικών συνθέσεων που θα υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες
και αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της δουλειάς, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με πρόσθετα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των αυτεργατών και των επιβεβαιωτών, συνολικά της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Το βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή όχι του 35-37 του 92 που κατ' εντολή των εφοπλιστών επιδιώκανε και θα επιδιώκουν την απελευθέρωσή του για ένα συντριπτικό χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις, στις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων και δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίσαμε σε άλλες κατηγορίες όπου, όπως την πλαζιέρα που αλώθηκε οτιδήποτε συζητάμε για συγκροτημένο δικαίωμα, αλλά και αυτό που είπε ο Γιώργος, ο Αντωνόπουλος, ότι το τελευταίο καταφύγιο που είναι οι θαλάσσιες οδομεταφορές, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το υπερασπιστούμε. Οι εφοπλιστές δεν παραιτήθηκαν και δεν θα παραιτηθούν. Ήδη, εδώ και δύο χρόνια, και η Ένωση Μικρών Αποστάσεων, Εφοπλιστική Ένωση Μικρών Αποστάσεων, επιχείρησε με πρότασή του στο Υπουργείο για την ένταξη Ουκρανών συναδέλφων στην φορτηγό ναυτιλία στην Ελλάδα με πρόσχημα τον πόλεμο. Ο εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος σε συνάντηση που είχε με την Ποινιό είχε αναφέρει σε μια έξαλλη κατάσταση ότι θα τον γράψει η ιστορία ότι θα καταργήσει το πιστοποιητικό λιμενάθειας που ισχύει δηλαδή στις θαλάσσιες μεταφορές ακριβώς γιατί είναι ζήτημα ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι που μιλάνε, που βρίσκονται σε ένα καράβι να μιλάνε μία κοινή γλώσσα για να μπορούν να επικοινωνούν και να ζουν όπως προανέφερε και ο συνάδελφος ο Θανάσης, για να μην υπάρχουν συνθήκες βαβέλ, να μπορούν να επικοινωνούν σε μια κατάσταση της ανάγκης για να μπορούν να σώσουν τον κόσμο και τον εαυτό του στο τοπίο. Και στην Ελλάδα είναι τα ελληνικά. Επίσης, όλοι οι εφοπλιστές και διαστόματος του γραμματέα της Ένωσης του ΣΟΕΡ, αναφέρουν και εδώ και δύο χρόνια ότι δεν μπορούν να βγουν πληρώματα και δεν υπάρχουν πληρώματα. Φαινόταν δηλαδή εδώ και δύο χρόνια μια πίεση που ασκούσαν οι εφοπλιστές για να δημιουργήσουν συνθήκες να εφαρμόσουν το 35-77. Θεωρούμε, για να πω και λίγο πιο πρακτικά, ότι είναι μεθοδευμένο και τεχνητό το ζήτημα της προσφοράς εργαζομένων. Γιατί υπάρχουν. Όλες οι εργασιακές συνθήκες που ζει, δουλεύει ο ναυτικός στις ενδομεταφορές έχουν πάρα πολύ σημαντικά, δύσκολα, πολύ μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν ναυτικοί όπως συνθήκες εδιέτησης, χάλια πολλές φορές, υπερεργασία, εντατικοποίηση της εργασίας, τραυματισμοί, υπερήλικα πλοία. Μιλάμε για συνθήκες στις θαλάσσιες που είναι επικίνδυνες καταρχήν για την προστασία και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των επιβατών, των ναυτικών και των επιβατών. Επομένως, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε ότι δεν υπάρχουν, δεν προσελκύεται κανένας ή τέλος πάντων θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο μέλλον προσφοράς. Γιατί δεν λύνονται αυτά τα υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Ταυτόχρονα που είπε και με το Γενέ, με όλη αυτή τη δυσκολία που υπάρχει για τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα, για την έκδοση ναυτικών φυλαδίων, μια σειρά δηλαδή παράγοντες που εμποδίζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να πούμε επομένως, γιατί υπάρχουν, δεν θα παραιτηθεί κανένας τους, ενώ τους εφοπλιστές, γιατί για αυτούς είναι κόστος οι εργαζόμενοι. Επομένως, όσο θα μικραίνει το κόστος χτυπώντας δηλαδή συλλογικές συμβάσεις και κοινωνική ασφάλιση, τόσο θα κερδίζουν. Και θα έρθουν να κερδίζουν στα ήδη φοβερά προνόμια που απολαμβάνουν οι εφοπλιστές με επιδοτήσεις στις γραμμές, δημόσιους συμφέροντος άγοντες γραμμές, με το μεταφορικό ισοδύναμο, με αφοροαπαλλαγές στα πετρέλαια, με και τώρα με την πανδημία αφοροαπαλλαγές ακόμα μεγαλύτερες, με χρηματοδοτήσεις ασφαλιστικές φορές. Θέλω να πω ότι απολαμβάνουν μια σειρά προνόμια, αυξήσεις στα εισιτήρια 3 και 4 φορές και τώρα που εμποδίζουν τους εργαζομένους, τους Έλληνες και τους τουρίστες, όλα αυτά να μπορούν να πάνε στα νησιά. Θέλω να πω ότι ενώ απολαμβάνουν όλα αυτά, δεν κάνουν τίποτα για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εργάτες. Τα σωματεία μας είναι πεπισμένα και έχουν
από πολύ καιρό πριν εκφράσει την άποψη ότι το πρόβλημα της έλλειψης πυρωμάτων που προανέφερε και ο συνάδελφος είναι τεχνητό. Και για να εξηγούμαστε, από τη μία πλευρά οι τριπτοκοσμικές συνθήκες εργασίας των συναδέλφων στα πλοία, αλλά και η κολυσιεργία του Υπουργείου και των υπηρεσιών του στο να εκδίδουν ναυτικά φυλάδια, άδειες και ό,τι άλλο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την εργασία των αυτεργατών, είναι μέρος ενός σχεδίου ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνητή έλλειψη των πληρωμάτων για να προωθήσουν το κανονισμό των ευρωπαϊκών, στον οποίο προαναφέρθηκε και ο συνάδελφος ο Ευαγγελάκης. Στην Πάτρα, οι κάτοικοι της πόλης, που ένα μεγάλος μέρος είναι και αποτελούν και τα πληρώματα των εταιριών, παρακολουθούν από πολύ καιρό πριν, πολλές δεκαετίες πριν, όλη αυτή την εξέλιξη της εφαρμογής του κανονισμού. Να καταθέσω εδώ πέρα ότι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, όσο και του Ηρακλείου, έχει κατά μεγάλο μέρος πλειοψηφικά αγοραστεί από τον Εμμανουέλ Γκριμάλντι. Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτικής που λέμε του Μάστρι, η μεταφορά των κεφαλαίων και η επένδυση σε όποιο λιμάνι θεωρούν, και τώρα προσπαθούν να εφαρμόσουν το άλλο κομμάτι με τα πληρώματα. Αυτή η πρόταση, η προφορική, ώστε να αντικαταστήσουν ένα κομμάτι των πληρωμάτων με κοινοτικούς στην Πάτρα, η οποία είναι διεθνής γραμμή, μας βρίσκει κάθετα αντίθετος, γιατί αυτό θα αποτελέσει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του κανονισμού που λέει ακριβώς αυτό. Χαμηλόμεσες, χωρίς ασφάλεια συναδέλφους, που θα πλήξουν φυσικά και γενικότερα όλα τα δικαιώματα των υπολείπων συναδέλφων. Σε αυτό είμαστε κάθετα, δεν θα δεχτούμε καμία αλλαγή στο νομοθετικό και στα μέτρα που μπορούμε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και το έχουμε δηλώσει αυτό τόσο γραπτά όσο και προφορικά, θα αντισταθούμε σε αυτή την εξέλιξη. Εν ολίγης, για να το μαζέψω πάλι, το πρόβλημα είναι, ξεκινάει μέσα από το Υπουργείο, ο οποίο αυτοί ενεργούν για λογαριασμό των εταιριών, και φυσικά όπως έγινε και στην Κρουαζιέρα και στην Ποντοπόρο, αυτό θα είναι μια εξέλιξη που θα συμπαρασύρει το σύνολο μετά των πληρωμάτων, το οποίο να πούμε ότι η Πάτρα και η Ακτοπλοεία είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων αυτεργατών, ειδικά για τα κατώτερα πληρώματα.